Είμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε μήνυμα στην κυβέρνηση και στα κόμματα που τη στηρίζουν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταθέσει το νομοσχέδιο. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας έχουμε φωνή. Την ίδια ώρα που δίνουμε μάχη εκπαιδευτική για τη μόρφωση των παιδιών μας μέσα σε πρωτόγνωρες και σύνθετες συνθήκες και σε δύσκολες συνθήκες, την ίδια ώρα που στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας και στους μαθητές και στις οικογένειές τους, η κυβέρνηση επιτίθεται με ένα νομοσχέδιο που θα βάλει νέους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών, θα χτυπήσει τα δημόσια σχολεία, τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τα δικαιώματα γενικότερα της λαϊκής οικογένειας στη μόρφωση. Άρα με αυτή την έννοια δεν πρέπει να κατατεθεί, δίνουμε μήνυμα, αγώνα, θα μας βρει μπροστά της. Να το πάρει τώρα πίσω, να μην το καταθέσει καν. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ με απόφαση του σωματείου μας από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ηλιούπολης, Μιχάλης Παπαμαύρος. Και αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει γιατί εντείνει τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Θα αγωνιστούμε λοιπόν να μην περάσει και να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ, από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής και από Ενώσεις Αττικής, προκειμένου να απαιτήσουμε να μην κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο να έρχεται μέσα σε καιρό πανδημίας και με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε στα σπίτια μας με την εκπαίδευση να έρχεται τέτοιο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο με αντιεκπαιδευτικές και εναντίον των μαθητών διατάξεις που κάνει ακόμα σκληρότερο το Λύκειο που οδηγεί τα παιδιά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ζητάμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Να το κάνει μια άλλη φορά, να μπορούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε και να απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο σε συνθήκες πανδημίας και εγκλεισμού η κυβέρνηση να συνεχίζει την επίθεσή της προς όλες τις κατευθύνσεις. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο αλλοιώνει κι άλλο το μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, αλλά θα προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία και σε μαθητές και σε γονείς, οι οποίοι θα οδηγηθούν ουσιαστικά σε μεγαλύτερο κόστος για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά και όλο τον προηγούμενο καιρό, η κατάσταση που υπάρχει ούτως ή άλλως σε φροντιστήρια και σε κέντρα μάθησης είναι ασφυκτική και για τους εργαζόμενους. Εμείς θα είμαστε μαζί και δίπλα στους μαθητές και στις οικογένειές τους και αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε από τη Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών της Αθήνας. Έχουμε έρθει να διαμαρτυρηθούμε για το νέο νομοσχέδιο που το φέρνουν εν μέσω πανδημίας, ακολουθώντας και την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Και απαιτούμε, αντί η κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει το σχολείο μας χειρότερο, να κοιτάξει να λύσει τα προβλήματα που έχουν οι μαθητές εν μέσω πανδημίας, τον εξοπλισμό, το να οριστεί η ημερομηνία των πανελλαδικών και το να μην γίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις για τις υπόλοιπες τάξεις. Αν το καταθέσουν, θα μας βρουν απέναντί τους.